Σκίσα στον χειρό
τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατων λόγων. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Δεξαμένη την προσφορά. Συμφοράς απαντάς και τις μελώσεις λύτρος εκολάσεως τους εφόντας. Γραμμένη σε πολλά βιβλία.
ήταν η Παναγιά, η παραμυθία, η παρηγοριά της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, σπουδαία εικόνα, παλιά εικόνα. Την είχανε στον εξονάρτηκα του καθολικού ναού, του κεντρικού ναού. Κάθε πρωί ο πορτάρης στο Άγιον Όρος, και τώρα ακόμα ισχύει αυτό, τότε ήταν πολύ περισσότερο ίσχυε γιατί είχαν τους πειρατές, όλο το μοναστήρι είχε τεράστιο πύργο γύρω γύρω. Απόρθητο πύργο, ψηλό. Και μία τεράστια πόρτα, μόνο μία, την πύλη από την οποία μπαίνουν και βγαίνουν οι μοναχοί. Μέχρι και σήμερα έτσι είναι. Και ο πορτάρης ο λεγόμενος που έχει την υπηρεσία να ανοίγει και να κλείνει την πύλη, έχει τα κλειδιά τα μεγάλα, από τις αμπάρες, και πάει και ανοίγει πρωί-πρωί. Πότε? Μετά την ακολουθία. Στο Άγιον Όρος η ακολουθία τελειώνει μόλις χαράζει η μέρα. Τρώνε για μεσημέρι, γιατί αυτοί έχουν ήδη 6-7 ώρες σηκωθεί να κάνουν τον κανόνα τους, τις μετάνοιες τους, τα κομποσχήνια τους, να διαβάσουν. Μετά να πάνε στο ναό να κάνουν τον όρθρο και τη λειτουργία κάθε μέρα. Και αφού τελειώσουν και το φαγητό που είναι για μεσημέρι φαγητό, πάνε στις δουλειές τους. Εκείνο το πρωί πήγε λοιπόν ο πορτάρης να πάρει το κλειδί, να φιλήσει την Παναγιά, να φιλήσει και το χέρι του ηγουμένου του γέροντα να πάρει ευχή, να πάνε ανοίξει. Έτσι είναι η υπακοή στο Άγιον Όρος. Στους Αγίους και στο πνευματικό τους, στον γέροντά τους, στον ηγούμενο. Και την ώρα που πάει να φιλήσει την εικόνα, ακούει την Παναγιά να λέει: «Μη παιδί μου σήμερα, μη το κάνεις. Έξω περιμένουν οι πειρατές». Εκείνη την ώρα όμως, ο Χριστός πάει και βάζει το χέρι στην Παναγιά και της λέει: «Μη Παναγιά μου, μη μάνα μου, άστου, δεν αξίζουν να σωθούν». Αλλά η Παναγιά λέει, απλώνει το χέρι της, κατεβάζει το χέρι του παιδιού της, του Χριστού, και λέει: «Δεν πειράζει παιδί μου, θα μετανιώσω και θα γίνω καλή μοναχή». Τα ακούει, μένει έκθαμβος, ακούγε Παναγιά και Χριστό μπροστά του και το λέει στο γέροντα. Και τρέχουν όλοι στον πύργο και κοιτάζουν κάτω και τι να δουν κρυμμένους μέσα στο μισοσκόταδο? Δεκάδες οι πειρατές. Δεν άνοιξαν, φύγανε οι πειρατές, μετάνιωσαν οι μοναχοί και από τότε λέει έγινε το καλύτερο μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε την Παναγιά να ξεπερνάει και τη δικαιοσύνη του Χριστού και να μας αφήνει να ζήσουμε λίγο ακόμα, μας δίνει τη χάρη της και την ευλογία της να μετανιώσουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Έτσι αν πορευόμαστε, η Παναγιά είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Δεν λαθεύει, δεν φεύγει. Ποτέ δεν φεύγει. Και γι' αυτό σας είπα, αγκαλιάζει ακόμα και τα λάθη μας, περιμένοντας να νιώσουμε την αγάπη, περιμένοντας να νιώσουμε την μετάνοια, περιμένοντας κυρίως να τα βρούμε με τους συνανθρώπους μας. Το λέω και το ξαναλέω. Η αγάπη σώζει τον κόσμο. Η αγάπη σώζει τον άνθρωπο. Η αγάπη αυτή
θα σας πω ένα μικρό κομματάκι από αυτό που ετοίμασα να πω στην Πτολεμαΐδα που θα πω την Κυριακή το απόγευμα. Πάντα όταν διάβασα το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, το πρώτο, θέλω όταν πάτε στο σπίτι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, όποτε βρείτε χρόνο, να διαβάσετε αυτό το Ευαγγέλιο. Να το διαβάσετε. Να το διαβάσετε. Και από το κείμενο, γιατί είναι ωραία γραμμένο, και από τη μετάφρασή του. Είναι το Ευαγγέλιο που προσεύχεται το Χριστός και μιλάει στους μαθητές του λίγο πριν βγει από τον κήπο της Γεστημανή, μάλλον είναι ανάμεσα από το μυστικό δείπνο και από τον κήπο της Γεστημανή, εκεί που νοιάζεται να δώσει χαρά και αγάπη στους μαθητές του. Πόσες φορές λέει και ξαναλέει για την αγάπη, ποια αγάπη λέει στον Πατέρα, στο Θεό, θέλω να έχουν οι άνθρωποι. Δέστε ποια αγάπη μας βάζει να έχουμε. Ποια αγάπη θέλει να έχουμε. Αυτή λέει την αγάπη που έχουμε και εμείς μεταξύ μας. Δηλαδή, Χριστός, Γιος και Θεός Πατέρας. Αυτή λέει την αγάπη δίδομη ημίν. Αυτή την αγάπη σας δίνω. Και παρακάτω την ξανακάνει πάλι παρομοίωση με τον εαυτό του την αγάπη. Θέλω να αγαπάτε όπως εγώ σας αγάπησα. Θέλω να αγαπάτε τόσο πολύ όσο σας έχω αγαπήσει κι εγώ. Και παρακάτω δώσε λέει Πατέρα μου να είναι ή να όσοι εν. Να είναι ένα. Όλοι οι άνθρωποι στη γη. Δηλαδή, όπως και εμείς, ένας με, ένα είμαστε. Και εμείς λέει, είμαστε ένα. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ θέλει. Μα ο Θεός Πατέρας και ο Γιος έχουν ο ένας τα πάντα του άλλου. Μου τα δω και λέει όλα, λέει ο Χριστός. Και εγώ λέει αυτά σας τα έδωσα εσάς. Και παρακάτω λέει μια φράση που όταν τη διαβάζω, όταν την ακούω, όταν τη νιώθω, λιώνω. Εμείς λέει, εσείς με ύψιλο, για να θυμόμαστε και τα καλά τα γράμματα τα παλιά, εμείς φίλοι μου είστε. Και εγώ εξελεξάμενοι μας, εγώ σας διάλεξα. Και ενώ τους έλεγε φίλοι μου είστε, ο άλλος τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε και οι άλλοι φύγανε και έμεινε λέει αυτός μόνος με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Και για να πούμε εδώ την Παναγία πάλι και να τελειώσουμε, μένει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σε όλο το μαρτύριο, οι άλλοι εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν, χάθηκαν οι μαθητές, γιατί κρύφτηκαν. Μέχρι που αναστήθηκε ο Χριστός ήταν κρυμμένοι. Και ο Άγιος Ιωάννης λέει, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Τι φράση καρδί, τι φράση καρδί, τι φράση. Να είσαι ο αγαπημένος του Χριστού. Τα κατάφερε, την αγάπη. Και από την αφοσίωσή του. Όταν λέει, έλεγε το βράδυ του μυστικού δείπνου ότι κάποιος θα με προδώσει, έσκυψε λέει στο στήθος του Χριστού.
τις σκηνές που δεν τις νιώθουμε γιατί δεν μένουμε σε αυτά. Εκεί λοιπόν κάτω από το σταυρό του κάνει ο Χριστός ένα δώρο, τέτοιο δώρο δεν ξαναπήρε άνθρωπος πάνω στη γη. Ενώ είναι στο σταυρό, πονάει, χάνει το αίμα του, τελειώνει, πεθαίνει και σκέφτεται να κάνει ένα δώρο. Το πρώτο δώρο βέβαια που έκανε ήταν στο ληστή. Το ληστή διάλεξε για το πρώτο δώρο. Το δεύτερο δώρο όμως ήταν στη μάνα του και στον Ευαγγελιστή τον Ιωάννη. Γυρίζει και λέει στον Ιωάννη, «Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου, αυτή είναι η μάνα σου από εδώ και πέρα. Και μήτυρ μου, ιδού ο Υιός, το παιδί σου». Και έλαβε, λέει αυτή, εις τα ίδια, την πήρε μαζί του. Τι Παναγιά, πήρε την Παναγιά μαζί του και την πήρε σαν μάνα του. Μην μου πείτε όμως ότι μόνο αυτός είχε αυτήν την τιμή και αξία. Σε όλους μας πάει η Παναγιά. Η Παναγιά πάει, η Παναγιά έρχεται, η Παναγιά τρέχει σε όλους. Αυτό και έλαβε αυτήν εις τα ίδια, ισχύει για όλους μας μέσα στους αιώνες των αιώνων. Μυριάδες μυριάδων ανθρώπων τρέχει η Παναγία. Αυτή λοιπόν την Παναγιά εύχομαι και προσεύχομαι να την πάρετε μαζί σας. Όχι μόνο απόψε και για πάντα στη ζωή σας. Και νοικιωτεύεται μετά. Νοικιωτεύεται ωραία, νοικιωτεύεται όταν έχουμε την Παναγιά. Είναι δυνατόν να κατέβουμε. Αύριο είναι Σάββατο. Έχουμε δέψει και τις μέρες. Η ζωή. Αύριο είναι Σάββατο. Έχουμε πάλι εξομολόγηση όλη την ημέρα. Όποτε θέλετε. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Την Κυριακή θα λειτουργήσουμε στον Άγιο Χαράλαμπο. Την Κυριακή μετά θα φύγω. Πάω να κάνω μια χαζή ομιλία. Το έχω στις χαζές ομιλίες, το έχω, ξέρω, στην Πτολεμαϊδα. Κάποιος αν φιλοξενήσει εκεί που είδα μ' αφήσω στο παγκάκι, έχει ωραίο παγκάκι η Πτολεμαϊδα. Και μετά, την άλλη εβδομάδα, θέλω λίγο να το σημειώσετε και για εσάς και για τα παιδιά σας. Και για τους γνωστούς σας και για τους φίλους σας. Εξομολόγηση θα έχουμε. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. 9 το πρωί, 9 το βράδυ. Και άμα χρειαστεί και μέχρι το άλλο το πρωί. Και Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, κάνα 2 ώρες το πρωί, τα πρωινά, 10 με 1 και εκεί θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε, ναι, αλλά εδώ θα είμαστε πάλι ξανά μετά το Πάσχα κάποια στιγμή να αρχίσουμε. Σήμερα να ευχαριστήσω την οικογένεια των καλύτερων μου φίλων που ήρθαν όλη παρέα και όλη η οικογένεια από τον Τρίλοφο, του Άγγελου και της Χρύσας. Σας αγαπώ. Κανονίσαν να γίνει το στόλισμα της εικόνας. Και το κορίτσι που τη στόλισε, αλλά και κυρίως εσείς κανονίσατε να γίνει το στόλισμα. Αγγελάκο μου, δεν ξεχνάω τίποτα. Δεν τα ξέρω. Να ευχαριστήσω όμως κι άλλους που ήρθαν από τον Τρίλοφο σήμερα. Χρύσα μου και Αγγελική μου, πάλι δεν ξεχνάω τίποτα. Ο Τρίλοφος ήταν ένα κομμάτι υπέροχο της ζωής μου. Υπέροχο. Αλλά και τούτο εδώ που κέρδισα εδώ, πώς γίνεται. Κάθε φορά το επόμενο να είναι πιο υπέροχο. Δεν λέω ότι είναι το επόμενο, δεν ξέρω. Το επόμενο μπορεί να είναι ή να είναι. Δεν ξέρει κανένας. Να είμαστε καλά όλοι.
και να ετοιμαστείτε καλά για το Πάσχα με αγάπη, με υπομονή, με ηρεμία και με ταπείνωση. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ. Παραδόξου σου κύση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγή τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδωλών του βίουρα θυμία αγνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μύτη, φιλανθρώπος πλαγνίστη και πεμή του αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρόχη λέω προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιων και ημών δεσπότη και κύριων τη μητρική σου παρησία κρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνε της αυτού αγαθότητος και παρηδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος εν μεν το παρόν την βία θερμή προστάτης και βοηθός θα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απεράμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Της και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει την Δέσποτα του σύγχρον αποιούσι ανάποψη σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερούς ύπνους της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ήδη παθίας. Πάψον το σερμάς των παθών, σβέψον τα πληρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθήμων δελείους κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηκαν και παγιαώδες και ελικών ημών φρόν υπακύμισον. Και δόρισε ημίν ο Θεός, γρήγορα νου, σόφρονα λογισμόν, καρδιά νύφουσαν, ύπνον ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάσσεσον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την νύμη των σώκριμάτων εν εαυτής απαράθραψον έχοντας. Πανήγυρον ημίν τη συνδοξολογία, χάρισε στο ημίν και ευλογή και δοξάζει
το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι οι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή, το Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε, να σώσει διά σου τα ψυχάς ημών. Η ελπής μου απαντή, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, κρυάς Αγία δόξα σύ. Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτυρ του Θεού φυλαξώ.